canto un regalo pronomio, una glorisa popotá, todo proceso, dice Eslovaquías, para curzondas, todo el décado, que todo el décado, todo el festival, sincrón, gránamos. Todo el día, quizás, de Capende, que día, quizás, de Caetá, de Bratislava. Χάρη στην εθνική πρόσκληση και στην περισσότερο απογεννόδορη φιλοξενία των διοργανωτών, ιδιαίτερα των κυριών Σουζάνα Ουλίσκα, Ουλισσιάνσκα και Σπιατοσλάβα Φέκετε, δεν θα ξαναφέρω τις ιδιότητές τους, τις οποίες μαζί με άλλους φίλους μας δίνεται η χαρά να έχουμε απόψε πολλά μας. Με αφορμή το φεστιβάλ του 2015, είχα γράψει τότε ανάμεσα σε άλλα και τα πιο κάτω. Το 11ο φεστιβάλ σύγχρονου δράματος της Μπρατισλάβα. Εντάξει, που τα ακολουθείτε είναι πιο αργά. Με θέμα τον σημερινό άνθρωπο στη δίνη μιας κρίσης που δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά κυρίως υπαρξιακή, κοινωνική, πνευματική. Χαρακτηρίζει κυρίως η έντονη προσπάθεια της περιλάβησης μιας αυτόνομης συνείδησης και πνευματικότητας. Οι παραστάσεις εξέπεπαν κάτι εντελώς καινούριο σε μια Ευρώπη κουρασμένη από το συνεχές σφυροκόπημα του απολυτικού ανιστορικού θεάματος και της μεθοδικής αποδόμησης των μεγάλων αφηγήσεων που έφτιαξαν τον πολιτισμό της Δύσης. Ταυτόχρονα ένα θέατρο σωματικό χωρίς παραγωνισμό του κειμένου. Ένα θέατρο ελεύθερων σωμάτων δοσμένων στη δημιουργία και όχι αναγκασμένων να υπηρετούν δεδομένες φόρμες κόντρα στη μόδα πολιτικής έκλειψης του κειμένου. Μία σύνδεξη ψυχής και σώματος, ύπαρξης και ιστορίας, όντως και μη όντως, όπως λέει ο σπουδαίος μοραβός, θεολόγος, φιλόσοφος και παιδαγωγός Γιάν Άμος Κομένσκι ή Κομένιους, 1592-1670. Μία συνάντηση αντιθέτως, μέσα στο ένα που είναι συγχρόνως πολλαπλό. Μια ειρηνική συνύπαρξη αντιθέτων ανοιχτή στο πέρα. Το συναμφότερο του δικού μας, του Κιδίνη, αλλά και των Ελλήνων θεολόγων των μέσων χρόνων, όπως ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, που διατηρούν το αυθεντικό ελληνικό διαχωριστικό πρόταγμα, απαλλαγμένοι από τον διεισμό ψυχής και σώματος. Από αυτή την αντίφαση που είναι, θέλει να μας βγάλει το θέατρο που είναι να καλλιεργείται στην Πρατισλάβα. Σύνθημά του θα μπορούσε να είναι το δοστογευστικό «Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο». Ανάλογα έγραφα για το 13ο φεστιβάλ συγχρόνου δράματος της Πρατισλάβα, αφιερωμένο κυρίως στη συλλογική δραματουργία. Ένας θεατρικός λόγος φρέσκος και νεανικός στην υπηρεσία του ανθρώπου. Είδαμε έργα αξιόλογα που δεν τυρβάζουν περί πολλά, δεν φλιαρούν και συγγραφείς που αδράχουν την ιστορία των καιρών τους κυριολεκτικά από τα μαλλιά και χτυπούν το καρφί της πραγματικότητας κατευθείαν στο κεφάλι. Ένα θέατρο ζωντανό και παλόμενο, που θα έπρεπε οπωσδήποτε να έχει κληθεί να συμμετάσχει στο δικό μας φεστιβάλ Αθηνών. Το κενό καλύπτει σήμερα με τον καλύτερο τρόπο το φεστιβάλ Αναλόγιο 2017. Θα παρακολουθήσουμε τρία σύγχρονα σλοβακικά έργα που είναι σειρά το Euroroom του Τότο Κοπάρ στη σχηματισία της Ελένης Γιωκοπούλου, η ημέρα που πέθανε ο Γκαγκάριν, του Βίλιαμ Κυρίμαρσεκ στη σχηματισία του Μενέλο Καρατζάν και το Τάγκε Βουκ της Σουζάννα Πουλισιάνσκα στη σχηματισία της Λουπίνης Φωσουκορίτη. Όλα σε μετάφραση εδώ καθενάκι. Θα ήθελα να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος πάνω σε αυτό που έγραφα, ότι το σύγχρονο θέατρο της Σλοβακίας στοχεύει της περιλάβησης μιας αυτόνομης συνείδησης και πνευματικότητας. Στέκει πιο ψηλά από τη μέση στάθμη της κοινωνίας τους. Βλέπει καθαρά την ιστορία, παρελθόν, παρόν και μέλλον. Εδώ θα ήθελα να κάνω ένα διαχωρισμό. Δηλαδή, κατά την άποψή μου, υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο θέατρο της γειτονικής Τσεχίας και στο θέατρο της Σλοβακίας. Το θέατρο το τσεχικό είναι πολύ κοντά στο που λέμε παράλογο. Το θέατρο της Σλοβακίας είναι καταρχάς ρεαλιστικό, αλλά φυτεύει σε ένα άλλο είδος ρεαλισμό. Είναι ένας ρεαλισμός του πραγματικού που αντανακλάται μέσα σε καθρέφτη. Με την διάκριση πάλι ότι στην περίπτωση αυτή ξέρουμε τι είναι το πραγματικό, αλλά δεν έχουμε ιδέα τι είναι ο καθρέφτης. Παρά το ότι
οι Ρωμαίοι της παρακμής θα πρέπει εδώ να κάνουμε μια παρέκβαση, μας άφησαν εν τέλει μια βαριά κληρονομιά για το δεύτερο. Βγαίνοντας κακήν κακώς από την ιστορία, όπως βγήκαν, ονόμασαν χερέκακα τις εξόδους των θεάτρων με μια λέξη ιδιαίτερα προσβλητική. Μομιτόρια. Δεν υπάρχει αντίστοιχη ελληνική λέξη. Προέρχεται από το ρήμα βόμητο, ξερνό, και δηλώνει το στόμα του θεάτρου που ρεύεται και ξαχνάει τους θεατές μετά την παράσταση. Σαν τα ακόρεστα στόματα των συνετοιμών ενός λουκούλιου γεύματος ή σαν τα σαγόνια του κύκλωπα μετά το μακάβριο δείπνο. Ακόμη σαν τους δυτικούς, θα έλεγα, που ξέρασαν από νωρίς αγχώνευτα τα ανθρωπιστικά τους ιδεώδη. Ούτε 100 χρόνια δεν κράτησε η αναγέννησή τους και κάτι ψηλά ο διαποτισμός τους. Ξαναθυμήθηκαν αμέσως μετά σταυροφόρους, κονκισταδόρους, μπουκαδόρους και άλλα ευγενή ανθρωπολογικά επαγγέλματα. Αυτοί οι άνθρωποι μπέρδεψαν πως φαίνεται την αριστοτελική κάθαρση με τις μόνιμες διαταραχές του υπερπτικού τους συστήματος. Άκου, κομιτόριο, λες και χάθηκε η ωραία ελληνική λέξη, πάρος. Με αυτά τα λίγα, κλείνω την σύντομη περιήγησή μου στο θέατρο της Σλοβακίας, μιας χώρας φιλικής και που μοιάζει πάρα πολύ με τη δική μας την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ.